Καταρχήν, σήμερα απεδείχθη ότι αν μια ομάδα έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δεν κλέβει την ομάδα και δεν τον κλέβουν, μπορεί να κάνει ένα value for money, πώς λέγεται, να πούμε στην αγορά, εκπληκτικό. Το μεγαλύτερο value for money αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ο Άρης. Είναι πρότυπο ομάδος η οποία τα χρήματα που ξοδεύει και για αυτά τα οποία, να πούμε, παρουσιάζουν αγωνιστικό χώρο, τα λεφτά είναι λίγα, δηλαδή ξέρει να αγοράζει. Και εδώ βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένας παίκτης του Ολυμπιακού πριν αυτού του Μπρούνο που έβαλε στο 83 και παραλίγο να φάει γκολ Άρης από αυτόν. Σάκητς δεν είναι του Ολυμπιακού. Δελιζήσεις, Ρόδος, Κουέστα, Στρούγγεν, Τζέκο, Σάσα, Μπερτόλιο, Γκαρσία, Ματίγια, Μπρούνο, Ματζίνι. Ο Μάνος ήταν, ξέρω εγώ, μπλεγμένος, αλλά τον είχε εκεί και ο κύριος Καρυπίδης, να πούμε. Κοιτάξτε, η Άκυλε θα πει ότι είχαμε ελλείψεις. Παπάρια είχε ελλείψεις. Τι ελλείψεις είχε? Δεν ήταν ο Σάκοφ, μπήκε ο Σιμάνσκι. Δεν ήταν ο Μπακάκης, του κόλλου τα 9 μέρα. Ήταν ο Ραντόνια. Δεν ήταν ο Ραντόνια, ήταν ο Τσατσέγκο. Εντάξει. Δεν ήταν ο Ανσαριφάρτη, ήταν ο Ολιβέιρα. Τον άλλο το Λιβάγια δεν ανανεώνει το συμβόλαιο. Δεν μπορεί να πει, α, είχα ελλείψεις. Παπάρια ελλείψεις είχες. Τίποτα δεν είχες. Δεν έπαιζε ο ένας ο τερματοφύλακας, έπαιξε ο Αθανασιάδης. Ποια η διαφορά? Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια ΑΕΚ με τρία χαφ χωρίς παραγωγικό χαφ. Στα μάτς τα οποία η ΑΕΚ πάει να κλέψει το παιχνίδι, κλείνει χώρους, παίζει το κρυφτούλι, όπως το λένε, όπως έπαιξε στην Τούμπα κτλ. Μπορεί τυράκι να σου δώσει και να σου κλείσει τους χώρους, να πάρει την κατοχή ο αντίπαλος, να πιέσει, να κάνει, να έρθουν οι εξτρέμ πάρα πολύ πίσω να μαρκάρουν. Εδώ, αν εξαιρέσει ας πούμε τον Γκαρσία που είναι ο παίκταρος και είναι πολυτέλεια, όχι για την Άγκη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα, θα πούμε αργότερα πως τον έκλεισε ο Άρης, και ένα Λιβάγιο ο οποίος δεν τον πληρώνουν, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι η Άγκη ένα παίκτη να πάρει την μπάλα να δώσει την κατοχή που λένε, να πάρει η ΑΕΚ την πρωτοβουλία των κινήσεων, να μπει ηγέτησα στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν εδώ, τα τρία χαφ της ΑΕΚ. Καταρχήν ο Σιμόες ταλαιπωρήθηκε πολύ. Γιατί ταλαιπωρήθηκε πολύ? Γιατί δεν έρχονταν ο Αλμπάνης να μαρκάρει και καλά έκανε και τον έβγαλε. Γιατί από τα οκτάρια ο Σιμάνσκι και ο Κρίσης στα μαρκαρίσματα ήταν απαράδεκτοι και έπεσε μόνο στο Σιμόες, πήρε και την κάρτα. Δεν ήταν κακό ο Σιμόες, οι υπόλοιποι δεν βοήθησαν το Σιμόες. Μην γράψει Καρασξίδης αύριο ότι υστέρησε ο Σιμόες. Στο πρώτο 15 λεπτό ο Σάσα, η φτέρνα του Σάσα πάτησε 4 φορές στην περιοχή της ΑΕΚ. Το έχουμε αναλύσει εδώ και από τη Μαρμίτα TV και από το Μαρμίτα Sports και από το Ραπτόπουλος TV. Είναι εξάδερφα και εμάς, βάζει να μαλώσουμε. Συνεργάτες είμαστε. Έχουμε συνεννοηθεί πώς θα τα κάνουμε τις προβολές. Λοιπόν, για να μην υπάρχουν αυτές οι ιστορίες. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ εδώ, όχι μόνο δεν έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της, αλλά έχει δει έναν Άρη ο οποίος έρχεται ο Γκάμα και ο Γκαρσία με τον Μπερτόλιο κοντά, πολύ κοντά. Δεν βγαίνει ο Σάκητς πολύ επάνω για να καλύψει τον μεγάλο παιχταρά Γκαρσία με τον Σάσα, ο οποίος Σάσα έκανε επικό παιχνίδι μαζί με τον Στρούγγεν και βγαίνει ο Στρούγγεν από εκεί. Λοιπόν, και έχει πάρει ο Άρης στο κέντρο για πλάκα, με ένα Σάσα να πατάει η φτέρνα του στην περιοχή, χωρίς να έχει το Ματίγια μέσα να κατοχάρει ο Άρης, του παίρνει το κέντρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Έχει κάνει μια κίνηση φοβερή ο Άρης με το Ματζίνι Σέντερ Φορ, ψεύτο εννιάρι, όπου τον τραβάει και αυτό σε πολλά μέτρα στα χαφ. Κουράστηκε ο Ματζίνι και καλά έκανε και τον έβγαλε, γιατί έπαιξε πολλούς ρόλους. Το μυστικό σήμερα για τον Άρη ήταν ότι έπαιξε ο Σάσα τρεις ρόλους. Κόβω, πάω στο Σάκητς γιατί έχω παιχταρά απέναντί μου τον Γκαρσία, πατάω και την περιοχή. Έσκασε ο Σάσα. Δηλαδή, βιολογικά τολμώ να πω ότι ο Άρης έχει ποδοσφαιριστές, μεγάλους αθλητές. Τους πιο αθληταράδες ποδοσφαιριστές τους έχει ο Άρης. Τραβάει και τέταρτο το Ματζίνι στα χαφ και δημιουργεί ένα πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να λήξει 0-3. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βάζει το μάνταλο. Σωστά ο προπονητής της ΑΕΚ. Το λάθος για μένα είναι ότι βγάζει το Σιμόες που είχε κίτρινη κάρτα κτλ. Εντάξει, θα πάρεις και ρίσκο. Δεν βγαίνει ο Σιμόες. Γιατί δεν βγαίνει ο Σιμόες? Γιατί αυτά τα πουλιά που έχει εκεί, το Σιμάσκι και ο Κρίστησης, θα βγει ο Άρης αντεπίθεση με Γκαρσία, Γκάμα, Μπερτόλιο, Ματζίνι και θα σου αλλάξουν τα πετρέλαια από το χώρο του άξονα. Και έπρεπε να γίνει το 0-2-0-3 πιο μπροστά από την ανοησία του Μπερτόλιο και τα κακά τελειώματα κτλ. Δεν έγινε το 0-2-0-3. Πετάει το μάνταλο μέσα.
Πετάει το μάνταλο. Σας το έχω πει, σας το έχω γράψει. Όχι, έχεις εμπάθεια με το μάνταλο. Πέσανε από την ΑΕΚ, Οξύδης και οι υπόλοιποι. Φάτε το μάνταλο. Φάτε το μάνταλο και μπείτε με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με το μάνταλο να πούμε ηγέτη. Δεν μπορεί, ρε, δεν το βλέπετε. Πήγε και καρφώθηκε center for, κάνα 2-3 φορές ούτε κατοχούλα να πάρει, τίποτα. Να του τη φέρει την μπάλα. Ο Ντάνκοβιτς και οι υπόλοιποι και ο Μαχαίρας προσπάθησαν να μπουκάλουν και να μπουν εκεί πέρα. Τίποτα. Ύστερα, από την άλλη μεριά, είναι τετράδα αυτή άμυνας. Ο Λάτσης έχει μέλλον, αλλά το παιδί ακόμα είναι ανέτοιμο. Ο Ντεντερτεάου τον πήρε παραμάζωμα στο εκπληκτικό γκολ του Άρη. Πρώτο δοκάρι, δεύτερο δοκάρι, ο Λόους. Είναι center back ο Ντεντερτεάου. Είναι ο Ραντόνια για να παίζει την άκρη 18,5 χρονών back από την τσιγκουνιά σας και την γυφτιά σας. Εντάξει, εκτός αν το έχετε παρατήσει το έργο, κάνατε τη συμμαχούλα με τον ξαδερφούλη και δεν σας ενδιαφέρει. Ωραία. Πήρατε τον προπονητή, ο οποίος είναι καλός κλέφτης, προπονητάρα, αλλά θα υπάρχουν παιχνίδια τα οποία η ΑΕΚ θα πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω και να πει: Είμαι η ΑΕΚ, παίζω στην έδρα μου και πρέπει να παράξω. Τι, μόνο κλέψιμο? Από τον Άρη. Πάλι τη δουλειά την κάνει η μεσαία γραμμή, και όσο αντέχει η μεσαία γραμμή, αυτή τη φορά πήρε πάρα πολλά και από το στόπερ ο Άρης. Η τετράδα του δηλαδή, που λέμε: Να, η μεσαία γραμμή καλύπτει την τετράδα του Άρη. Η τετράδα του Άρη ήταν και οι τέσσερις καταπληκτικοί. Κουέστα δεν φάνηκε πολύ γιατί δεν πήγε μπάλα πολύ εκεί πέρα. Στρούγγεν, το καλύτερο παιχνίδι που έχω δει. Δεν υπάρχει Στρούγγεν τέτοιο παιχνίδι. Να μαρκάρει, να πιέζει, να βγαίνει, να πασάρει, να πηδάει, να κερδίζει φάουλ. Ροζ Δελιζίσης, ψηλά χαμηλά τους διαλύσαν. Και ο Σάκητς με δεξί πόδι, αριστερό μπακ, έκλεισε όσες φορές πήγε να μπει ο παικταράς της ΑΕΚ, ο μεγαλύτερος παικταράς Γκαρσία, με το αριστερό πόδι να κλείσει προς τα μέσα. Και βοήθησε πολύ και ο Σάσα εκεί πέρα. Τετράδα για φίλημα. Τετράδα για φίλημα. Δεν έχω δει τον Άρη φέτος τόσο καλό και σε τακτικό και σε ατομικό επίπεδο. Λοιπόν, πιστεύω ότι του αξίζει αυτό του Άρη η δεύτερη θέση. Είναι δεδομένο ότι σήμερα είδαμε ποιος πρέπει να είναι δεύτερος. Και είναι άτυχος ο Άρης που η δεύτερη θέση δεν βγάζει, να πούμε, στο Champions League. Και κάτι τελευταίο. Μακάρι όλοι οι διαιτητές του κόσμου να παίζανε όπως αυτός εδώ, ο Λετωνός ήταν, από πού ήταν το παλικάρι. Λετωνός. Σας πήδηξε, Βαρούχα. Βγες να μιλήσεις, ρε Βαρούχα, τώρα ή εσύ, Κάκο, ή άλλοι από την άλλη μεριά, ποιοι είναι οι του Ολυμπιακού οι διαιτητές που βγαίνουν στα κανάλια. Ελληνοαράδες διαιτητές, σας έκανε ρόμπα ο Λετωνός, εδώ σας έχει. Για χαρά.